Όλοι οι εργαζόμενοι και στα σχολεία. Τώρα έχουμε και τα ειρηνικά τεστ που θα αντικαταστήσουν τα rapid test που γνωρίζουμε στα παιδιά. Θέλω όμως λίγο να δούμε μαζί ποια είναι τα βασικά που πρέπει να προσέχουμε έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα. Ναι. Για να έχεις το πλέον αξιόπιστο αποτέλεσμα θα πρέπει να υποβληθείς σε τεστ σε εγγεγραμμένο εργαστήριο, να γίνει δειγματοληψία από έμπειρο δειγματολήπτη υπό την εποπτεία εγγεγραμμένο διευθυντή κλινικού εργαστηρίου και το τεστ να διενεργηθεί μέσα στον κλειστό χώρο του εργαστηρίου χωρίς να υπάρχουν ρεύματα ανέμου που να επηρεάσουν την ποιότητα του τεστ. Κατά τις δειγματοληψίες, ο δειγματολήπτης να αλλάζει τα γάντια του ανάμεσα από το ένα άτομο στο επόμενο. Και οπωσδήποτε να υπάρχει και να συμμετέχει το συγκεκριμένο εργαστήριο και σε πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας και αν είναι δυνατόν το πρόγραμμα ποιότητας να πηγαίνει και επιτόπου στο εργαστήριο και να ελέγχει τη διαδικασία που κάνει το εργαστήριο ότι είναι η ορθή διαδικασία. Μάλιστα. Όλα αυτά δυστυχώς δεν γίνονται στην Κύπρο. Δεν γίνονται στην Κύπρο για ποιο λόγο. Ναι, κανένα από αυτά που προανέφερα δεν γίνεται. Διότι η μεγάλη πλειοψηφία των rapid test διενεργούνται από μη εγγεγραμμένα εργαστήρια σε εξωτερικούς χώρους. Δεν υπάρχει εποπτεία από εγγεγραμμένο διευθυντή κλινικού εργαστηρίου. Και σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι αυτοί που κάνουν τις δειγματοληψίες δεν αλλάζουν τα γάντια τους από τη μια δειγματοληψία στην επόμενη. Για όλους αυτούς τους λόγους, η ποιότητα των αποτελεσμάτων είναι πάρα πολύ χαμηλή και είναι σαν να μην θα ήταν καλύτερα να μην γίνεται καθόλου ένα τέτοιο τεστ. Γιατρέ μου, αυτά που λέτε τώρα αυτή τη στιγμή, τα έχετε εντοπίσει, έχετε αποδείξεις για αυτά που λέτε, τα έχετε επισημάνει? Ναι, δεν είμαι γιατρός, είμαι εγκεκριμένος επιστήμονας, chartered scientist και διευθυντής κλινικού εργαστηρίου, εγγεγραμμένος σε όλους τους τομείς. Για όλα αυτά που λέω, εντάξει, για το αν αλλάζουν γάντια ή όχι, δεν το έχω εντοπίσει εγώ προσωπικά, το έχω ακούσει όμως και το έχω δει και στις τηλεοράσεις. Όλα τα υπόλοιπα όμως που ανάφερα, τα έχω εντοπίσει και είναι η πραγματικότητα ότι το Υπουργείο Υγείας προκηρύσσει προσφορές για εργαστήρια τα οποία ονομάζει ψευδώς ότι είναι κινητές μονάδες δειγματοληψίας. Στην πράξη όμως είναι εργαστήρια διότι διενεργούν και τις αναλύσεις των δειγμάτων. Στις προσφορές που προκηρύσσει γράφει μέσα ότι δεν χρειάζεται να είναι παρόν εγγεγραμμένος διευθυντής κλινικού εργαστηρίου. Άρα πράγματι δεν υπάρχει εκεί εγγεγραμμένος διευθυντής για να εποπτεύει τη διαδικασία. Και επίσης έχουν βγει στη δημοσιότητα πολλά περιστατικά ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων που αποδεικνύει αυτό που είπα, ότι η ποιότητα αυτών των εργαστηριακών αναλύσεων είναι πολύ χαμηλή. Θέλω λίγο να μας πείτε και τη γνώμη σας για τα ειρηνικά τα τεστ που τώρα μπαίνουν και αυτά στην φαρέτρα μας. Δηλαδή θα έχουμε και τα ειρηνικά τεστ τα οποία είναι λιγότερο άβολα, είναι για τα παιδιά. Μας είπαν πριν και οι ειδικοί ότι θα χρειαστούν κάποιες μέρες έτσι ώστε να διαπιστωθεί η αξιοπιστία τους ενδεχομένως. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι αν θα τα κάνουν οι ίδιες υποτιθέμενες κινητές μονάδες δειγματοληψίας θα είναι σαν να κάνουν ακόμα μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή κάνεις ήδη μια δουλειά πολύ χαμηλής ποιότητας και ουσιαστικά θα μηδενίσεις, θα μειώσεις ακόμα περισσότερο την ποιότητά σου και θα την μηδενίσεις. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουν ήταν να αναθέσουν την εργασία αυτή σε εγγεγραμμένα εργαστήρια, να κλείει ο πολίτης το ραντεβού του, να γίνεται η εργασία μέσω του συστήματος του Γενικού Σχεδίου Υγείας για να υπάρχει καταγραφή όλων όσων από εμάς υποβαλόμαστε είτε σε rapid test είτε σε μοριακό, σε ένα κεντρικό αρχείο που είναι αυτό του ΓΕΣΥ, για να μπορεί να υπάρχει μετά και ο νομικός έλεγχος. Να δεις ποιοι έκανα τεστ, πόσες φορές το μήνα ή την εβδομάδα ή πόσες φορές το τελευταίο χρόνο υποβλήθηκε ο καθένας από εμάς σε τεστ, διότι θα είναι καταγραμμένο στο σύστημα του ΓΕΣΥ,
Ενώ τώρα απλώς μαζεύαν βεβαιώσεις και φάνηκε ότι και πολλές από τις βεβαιώσεις που λάμβαναν από τους εργοδότες τους ήταν ψευδείς. Για παράδειγμα, κάποιος δεν δούλευε στη Λευκοσία και πιάνε βεβαίωση από τον εργοδότη του στη Λεμεσό ότι εγώ ταξιδεύω και στη Λευκοσία και άρα πρέπει να πάω να κάνω ένα δωρεάν μοριακό τεστ και να το πληρώνει ο φορολογούμενος. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Βεβαίως θα ζητήσουμε και την άποψη του ίδιου του Υπουργείου Υγείας.